Ένα τελευταίο μπλέξιμο που είδα τώρα τη δημοσιότητα του Αλκυβιάδη, παρότι έδωσε εξηγήσει, ήθελα να σα ρωτήσω για την τηλεόραση. Ναι. Ότι χορηγούσε, λέει, η κατηγορία ότι θα χορηγούσε πτυχία ναι. πλαστά έναντι του. Όποιο θέλει, ανάρτησε εμένα. Εγώ είμαι έτοιμο. Ένα θέλω. Έτσι. Ένα ό,τι θε. Ιατρική. Τι θε. Πόσο κάνει τη σειρά. Λογολογό. Όχι, μακριά από την κρίνια και τα λοιπά. Όχι τέτοια πράγματα. Εντάξει. Αυτή η ιστορία ήταν, αν έχει διαβάσει Αλέξανδρο Δούμα, ακόμη Μοντεχρίστο, μυθιστόρημα, ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Στο παρά ένα αποδείχτηκε ότι εγώ δεν έχω κάνει κάτι. Δηλαδή έκανε ανάκληση της καταφυστής του ο κύριος, αυτός που έλεγε ας πούμε κάτι για ληστείες, ότι πήγαν τον λίστεψα και αυτά. Και ο πέστα φοιτητής ήταν. Δύο ήταν, ένας Έλληνας, ένας Άραβας. Εγώ εύχομαι να μην τύχει σε κανέναν άνθρωπο αυτό που πέρασα, όχι από την πλευρά του κρατητήριου, γιατί υπήρχε άψογη συμπεριφορά, όχι επειδή είμαι ο αδερφός του Εβάς, δεν ξέραν τίποτα, ας πούμε, έτσι. Είδα πράγματα εκεί, ας πούμε, που μου κάναν τρομερή εντύπωση. Αλλά τι... κρίμα γιατί καταστρέψαν τη ζωή τους τα παιδιά αυτά. Κρίμα. Τι εννοείς? Τα παιδιά, αυτά τα παιδιά. Εννοώ ότι θα χρησιμοποιήσω κάθε ειδικό μέσο. Τους ήξερες εσύ αυτούς τους ανθρώπους? Τον έναν ήξερα, ναι. Τον άλλον δεν τον ήξερα. Με τον άλλον είχαμε βρεθεί μια φορά, για δύο λεπτά. Δηλαδή, στην παρέα, δηλαδή βρίσκομαι εγώ με σένα και στην παρέα μου φέρνεις τον άλλον. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μετά πήγε και έκανε μήνυση ότι μου υποσχέθηκε πτυχίο. Ναι, προφανώς υπήρχε οικονομική. Όχι, δεν είναι το θέμα του πτυχίου. Προφανώς υπήρχε οικονομική συναλλαγή ανάμεταξύ τους. Προφανώς είχε φάει λεφτά ο Έλληνας από τον Άραβα. Mm. Και προσπάθησα να τα φορτώσω και εγώ το κατάλληλο προφίλ. Το πιο κατάλληλο προφίλ. Δεν πτυχία. Συγγνώμη, εσύ από πού και πού να δίνει πτυχία. Όχι, δεν το κατάλαβα. Το ίδιο πράγμα είπα και εγώ. Όταν έγινε. Έχει σχέση εσύ με πανεπιστήμια, δεν ξέρω. Ουδεμία. Καταρχήν δεν ξέρω καν που είναι η φοιτητική αιστεία που είπαν ότι και καλά ούτε καν ξέρω που είναι η φοιτητική αιστεία. Ούτε καν έχω κάνει. Το γεγονός είναι ότι ξαφνικά άνοιξε η πόρτα σου και ήρθε η αστυνομία και σε πήρε. Όχι. Το γεγονός δεν είναι αυτό. Εμένα μου σύστησε ο Έλληνας τον Άραβα σαν χορηγό της εκπομπής και στον Άραβα, από ό,τι διάβασα μετά στην κατάθεση, ο Άραβας για μένα ήξερε ότι εγώ είμαι αυτός που βγάζω τα πτυχία. Και τι πτυχίο τώρα? Υπάρχει κάποιος που βγάζει πτυχία εκεί και σε μπέδεψαν μάλλον. Τι πτυχία τώρα? Τίποτα δεν υπάρχει. Τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα. Αυτός κάποιος θα υπάρχει, γιατί έχει υπάρχει ούτε ούτε σε παρακαλώ, με την αξία μου τόσα χρόνια. Έτσι. Από τις πνευματικές καταθέσεις που διάβασα εγώ, τις δεύτερες δηλαδή, που στην ουσία με αθώωσε ο Άραβας, λόγω τύψεων, λόγω του ανακριτού που τον πίεσε και αυτά, γιατί του είπε ότι κοίτα, πρόσεχε να δεις, θα πάει ένας άνθρωπος φυλακή 7-8 χρόνια. Εγώ πίστευα θα πάω φυλακή, έτσι. Δεν μπορούσα να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Δηλαδή... Η κατηγορία ήταν ότι έχεις πάρει, ότι έχεις εκβιάσει. Εκβιάσω, ναι, ναι. Και ότι είναι τόσο πολύ καλωστημένο, τώρα για να σου το εξηγήσω, που δεν θα μπορέσω να σου το εξηγήσω. Θα σου το εξηγήσω, αλλά δεν αφορά και τον κόσμο αυτό. Τόσο πολύ καλωστημένο, σου λέω, δηλαδή πραγματικά είναι σενάριακο. Απλώς που έγινε το λάθος από την πλευρά τη δικιά τους. Νομίζω ότι έγινε το λάθος στην ευαισθησία του αλουνού. Δηλαδή ο άλλος ευαισθητοποιήθηκε. Αυτός που με κατηγόρησε. Ο Άραβας. Ο Άραβας, ναι. Ευαισθητοποιήθηκε και είπε ότι όχι. Και είπε την αλήθεια. Η αλήθεια που είπε, εγώ είπα θα σώκα από τα ποσά που έβλεπα μέσα που του είχε πάρει ο Έλληνας. Απίστευτο. Ο οποίος του είχε πάρει ποσά στο το όνομά του. Απίστευτο δεν είναι αυτό. Το απίστευτο είναι άλλο. Όχι, τα είχε πάρει στο όνομά μου. Εγώ ήμουν υποτιθόμενα κάποιο. Στον όνομα τη, ότι τάχα μου θα γίνει κάποια. Αυτό. Το απίστευτο δεν είναι αυτό. Το απίστευτο είναι ο αδερφός γνωστού ηθοποιού. Αυτό είναι το απίστευτο. Που είδατε έναν άνθρωπο, εγώ 70 χρονών τον πατέρα μου, να έρχεται και να μου λέει και να τον βλέπω να κλαίει. Και είμαι πάρα πολύ θυμωμένος ακόμα γι' αυτό και προσπαθώ να ηρεμήσω λίγο. Αλλά έχει λάβει, φαντάσου και τώρα ας πούμε σαν τα λόγια, μόνο που το σκέφτομαι.